Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα ενός πίνακα. Η ταξινόμηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναδιατάξουμε γραμμές ενός πίνακα σε αύξουσα ή σε φθήνουσα σειρά. Με τον όρο αύξουσα εννοούμε πως τα δεδομένα θα ταξινομούνται από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Παραδείγματος χάρη από το 0 στο 9, αν αναφερόμαστε σε αριθμούς, ενώ αν είναι χαρακτήρες από το α στο ω ή από το a στο z στους αγγλικούς χαρακτήρες. Με τον όρο φθήνουσα εννοούμε το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε πως πρώτα ταξινομούνται οι αγγλικοί χαρακτήρες και στη συνέχεια οι ελληνικοί. Ο πίνακας 1 περιέχει την βαθμολογία 11 μαθητών σε 3 μαθήματα. Στην πρώτη στήλη εμφανίζονται τα επίθετα των μαθητών, στην δεύτερη τα ονόματά τους, στην τρίτη στήλη η βαθμολογία στα μαθηματικά, στην τέταρτη στη φυσική και στην τελευταία η βαθμολογία στο μάθημα της χημίας. Ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά το επίθετο των μαθητών σε αύξουσα σειρά. Πρώτος εμφανίζεται ο μαθητής με επίθετο Αγγελάκος και τελευταία η μαθήτρια με το επίθετο Τσιμοπούλου. Σε αύξουσα σειρά λοιπόν από το α, Αγγελάκος, στο τ, Τσιμοπούλου. Στον δεύτερο πίνακα δεν εφαρμόσαμε ταξινόμηση. Θα τον ταξινομήσουμε σύμφωνα με το επώνυμο σε αύξουσα σειρά. Τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής μέσα στον πίνακα. Προσοχή! Δεν επιλέγουμε κείμενο, απλώς τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής μέσα στον πίνακα. Από το μενού πίνακας επιλέγουμε την εντολή ταξινόμηση. Επειδή ο πίνακας μας έχει γραμμή κεφαλίδων, είναι η πρώτη γραμμή αυτή εδώ, επώνυμο, όνομα, μαθηματικά, φυσική, χημεία, κάνουμε κλικ στην επιλογή «Υπάρχει γραμμή κεφαλίδων». Διαφορετικά, αν στον πίνακά μας δεν υπήρχε γραμμή κεφαλίδων, θα επιλέγαμε «Δεν υπάρχει γραμμή κεφαλίδων». Στο πεδίο ταξινόμηση κατά επιλέγουμε την στήλη επώνυμο, γιατί με βάση αυτό το πεδίο θα ταξινομηθεί ο πίνακας. Δίπλα επιλέγουμε αύξουσα σειρά. Πατάμε το OK. Παρατηρούμε πως ο πίνακας 2 ταξινομήθηκε, όπως και ο πίνακας 1. Παρατηρούμε όμως πως 3 μαθητές έχουν ακριβώς το ίδιο επώνυμο. Ο Παπαγιάννης Νίκος, Γεώργιος και Μενέλαος. Το ερώτημα είναι με ποια σειρά το Γκόρτ θα ταξινομήσει τους 3 αυτούς μαθητές. Θα ταξινομήσουμε τώρα τον πίνακα 1, έτσι ώστε όταν οι μαθητές έχουν το ίδιο επώνυμο, να ταξινομούνται στη συνέχεια σε αύξουσα σειρά ως προς το όνομά τους. Τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής μέσα στον πίνακα. Από το μενού πίνακας επιλέγουμε την εντολή ταξινόμηση. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Υπάρχει γραμμή κεφαλίδων». Στο πεδίο ταξινόμηση κατά επιλέγουμε την στήλη «Επώνυμο». Δίπλα επιλέγουμε «Αύξουσα σειρά». Στο πλαίσιο «Έπειτα κατά» επιλέγουμε την στήλη «Όνομα». Και εδώ ορίζουμε σε «Αύξουσα σειρά» και πατάμε το OK. Ο πίνακας παρατηρούμε πως ταξινομήθηκε πρώτα ως προς το επώνυμο σε αύξουσα σειρά Αγγελάκος, Κάτσα, Γουτούδης, Τσιμοπούλου. Από τους μαθητές όμως με επώνυμο Παπαγιάννης, πρώτος από τους 3 είναι ο Γεώργιος, έπειτα είναι ο Μενέλαος και τελευταίος ο Νίκος. Ας δούμε τώρα ένα λάθος που κάνουμε συχνά κατά την ταξινόμηση ενός πίνακα. Θα ταξινομήσουμε ξανά τον πίνακα 2, σύμφωνα με το επώνυμο και το όνομα. Από το μενού πίνακας επιλέγουμε την εντολή ταξινόμηση. Έστω ότι κάνουμε το λάθος και επιλέγουμε «Δεν υπάρχει γραμμή κεφαλίδων», παρόλο που ο πίνακας περιέχει γραμμή κεφαλίδων. Εδώ επιλέγουμε να ταξινομηθεί ο πίνακας σύμφωνα με την στήλη 1. Η στήλη 1 είναι η πρώτη στήλη του πίνακα, περιέχει τα επώνυμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη στήλη 2, η οποία περιέχει τα ονόματα των μαθητών. Πατάμε το κουμπί OK.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ταξινομήθηκε και η επικεφαλίδα του πίνακα, η οποία εμφανίζεται ανάμεσα στη Δήμα και στον Ευθυμίου ως μια οποιαδήποτε γραμμή. Το Γκορτ θεώρησε και την επικεφαλίδα ως μια ακόμη εγγραφή. Ο πίνακας 3 παρατηρούμε πως δεν έχει γραμμή κεφαλίδων. Ας δούμε πώς θα τον ταξινομήσουμε σε αύξουσα σειρά ως προς το επώνυμο και στη συνέχεια σε αύξουσα ως προς το όνομα. Τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής μέσα στον πίνακα. Από το μενού πίνακας επιλέγουμε την εντολή ταξινόμηση. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Δεν υπάρχει γραμμή κεφαλίδων». Αφού η πρώτη γραμμή του πίνακα δεν αναφέρεται στα ονόματα των στυλών του πίνακα αλλά στα στοιχεία του πρώτου μαθητή. Στο πεδίο ταξινόμηση κατά επιλέγουμε την στήλη 1, η οποία περιέχει τα επώνυμα των μαθητών. Δίπλα επιλέγουμε αύξουσα σειρά. Στο πεδίο έπειτα κατά επιλέγουμε την στήλη 2, η οποία περιέχει τα ονόματα των μαθητών. Δίπλα επιλέγουμε αύξουσα σειρά και πατάμε το OK. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ο πίνακας ταξινομήθηκε πρώτον ως προς το επώνυμο σε αύξουσα σειρά και στη συνέχεια ως προς το όνομα επίσης σε αύξουσα σειρά.